Στην άλλη βρίσκεται εκεί στο χώρο της έκθεσης Αγρότικα 2016. Παρακαλώ λίγο να δείτε το σούπερ. Δεν είμαστε σωστοί. Ευχαριστώ. Να συνδεθούμε ζωντανά με τον Γενικό Διευθυντή της τηλεόρασης του Σέντερ και δημοσιογράφο που έχει το ρεπορτάζ σήμερα, Νίκο Σπιτσέρη, ο οποίος βρίσκεται στο χώρο της έκθεσης Αγρότικα 2016 και τον καλησπερίζουμε. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιάννη, σε εσένα και στους τηλεθεατές του Σέντερ. Εδώ σήμερα στην Αγρότικα τίποτα δεν φανερώνει, τίποτα δεν μαρτυρά το τι έγινε χθες. Χθες πράγματι ματαιώθηκαν τα εγένεια της έκθεσης Αγρότικα, καθώς οι αγρότες είχαν δηλώσει άλλωστε, είχαν προειδοποιήσει ότι δεν επρόκειτο να αφήσουν τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να κάνει τα προγραμματισμένα εγένεια ώστε να μην συνέβη τίποτα, διότι έχουν πολλά να του καταμαρτυρήσουν. Μετά λοιπόν από τα χθεσινά επεισόδια, σήμερα όλα λειτουργούν κανονικά. Από τι είχαμε την ευκαιρία να διαπιστώσουμε μέχρι τώρα, υπάρχουν πολλοί εκθέτες. Ακούσαμε και Βαλκάνιους που ενδιαφέρονται να δουν εδώ όλα τα νεότερα σε αγροτικά εφόδια, αγροτικά μηχανήματα. Εντυπωσιακά εργαλεία πράγματι, Γιάννη, αν και δεν... Πριν μας δώσεις λίγο το ρεπορτάζ και το κλίμα της σημερινής ημέρας από την έκθεση Αγρότικα 2016, πώς ήταν η μετάβασή σας σήμερα και από ποια οδική αρτηρία επιλέξατε για να μεταβείτε στη Θεσσαλονίκη? Γιάννη, κοίταξε, επιλέξαμε τον περιφερειακό δρόμο. Αποφύγαμε το Δερβαίνι, κατεβήκαμε μέσω του από τον Άγιο Βασίλειο, κόψαμε πάνω στο πανόραμα. Περιπέτεια ολόκληρη, αλλά τελικά καταφέραμε να αποφύγουμε. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι ήταν λίγο ταλέπορη διαδρομή, ωστόσο ήταν μια διαδρομή χωρίς εμπόδια. Αναμένεται δε ο προγραμματισμένος αποκλεισμός των δρόμων για σήμερα 6 με 9 το απόγευμα, μάλλον να μην γίνει στον πρόκο των Κερδιλίων, σύμφωνα με το ρεπορτάζ. Έχουμε και άλλα στοιχεία του ρεπορτάζ. Μάλλον την ερχόμενη Τρίτη αναμένεται να γίνει μια μεγάλη σύσκεψη του Πανελλαδικού Συντονιστικού Οργάνου των Αγροτών στον Πλαταμόνα, ενώ είναι πολύ πιθανό την 5η-4η Φεβρουαρίου να αποκλειστεί το κέντρο της Καβάλας από αγρότες, με τα μηχανήματά τους αντιλαμβάνεστε προφανώς, σε μια ακόμη προσπάθεια να στρέψουν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας προκειμένου να γνωστοποιήσουν τα αιτήματά του. Ναι. Το γεγονός, Νίκο, βέβαια ήσουν στο δρόμο, ήσουν καθοδόν και δεν είχες τη δυνατότητα να παρακολουθήσεις δελτία ειδήσεων πανελλαδικής εμβέλειας τηλεοπτικών δικτύων. Το γεγονός ότι δεν είναι στο νούμερο ένα ουσιαστικά οι χθεσινές εικόνες από την έκθεση Αγρότικα, πώς την σχολιάζεις, για να κάνουμε ένα σχολιασμό λίγο? Κοίταξε, Γιάννη, εγώ θα σου πω το εξής, ότι κακώς, ναι, δεν μπορεί κανείς να έχει παράπονο από την Πανελλαδική Ομοσπονδία των Δημοσιογράφων και από τις Ενώσεις των Συντακτών. Ναι. Πέραν όλων των άλλων, πέραν από τους αγρότες ή από όποιους άλλους επαγγελματικούς κλάδους, υπάρχουν και οι δημοσιογράφοι, οι οποίοι έχουν τα ίδια και μεγαλύτερα προβλήματα με το ασφαλιστικό. Η 24ωρη απεργία, η χθεσινή, ήταν προγραμματισμένη μια εβδομάδα περίπου πριν. Οι αγρότες ήξεραν πολύ καλά ότι ήταν η μέρα που εμείς είχαμε απεργία και θα μπορούσαν ενδεχομένως να προγραμματίσουν διαφορετικά τις κινητοποιήσεις τους, εάν ήθελαν να κοινοποιηθεί, να γνωστοποιηθεί η διαμαρτυρία τους. Ήξεραν πολύ καλά ότι την Πέμπτη οι δημοσιογράφοι απεργούσαν. Παρ' όλα αυτά, αυτοί έκαναν την προγραμματισμένη κινητοποίησή τους. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι εν προκειμένου, ξέρεις, είναι αρκετές φορές που και στο δελτίο ειδήσεων και σε ενημερωτικές εκπομπές έχουμε επισημάνει ότι όταν οι δημοσιογράφοι συμμετέχουν απεργιακά σε μέρα γενικής απεργίας, δεν πρέπει να απεργούν την ίδια μέρα της γενικής απεργίας, ναι, αλλά μια μέρα πριν, ναι, προκειμένου τη μέρα της γενικής απεργίας να είναι στη θέση τους για να αναμεταδώσουν το απεργιακό γεγονός. Μάλιστα. Η χθεσινή κινητοποίηση όμως ήταν κάτι διαφορετικό. Στο φινάλε και οι δημοσιογράφοι είναι εργαζόμενοι και έχουν και αυτοί τα αιτήματά τους.
Και καλό θα ήταν, όπως οι αγρότες αξιώνουν από τους δημοσιογράφους αλλά και από όλη την κοινωνία, να κατανοεί και να σέβεται τους λόγους για τους οποίους βγήκαν στους δρόμους, έτσι θα έπρεπε και οι αγρότες να αντιληφθούν ότι και οι δημοσιογράφοι έχουν το δικαίωμα να κινητοποιηθούν και να το λάβουν σοβαρά υπόψη τους αυτό. Νίκο, ναι, ναι. Έχω εικόνα αν υπάρχει τέτοιο παράπονο. Πάντως, αν υπάρχει, θεωρώ ότι είναι πέρα για πέρα άδικο. Μάλιστα. Νίκο, αν και μεσημέρι, βλέπουμε ότι από πίσω σου υπάρχει αρκετός κόσμος ο οποίος επισκέφτηκε την έκθεση. Ναι. Αυτό βλέπουμε και η εικόνα είναι αδιάψευτος μάρτυρας και είναι πάρα πολύ καλή η επικοινωνία μας. Δεν ξέρω αν είναι εφικτό να συνομιλήσεις με κάποιον, αν είναι εφικτό, λέω τώρα εγώ. Γιάννη, τώρα αυτή τη στιγμή, ναι, τώρα, ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι εφικτό. Ναι, εντάξει. Επομένως, σε λίγο θα είναι. Πάντως έχει κόσμο, έχει κόσμο. Να σου πω ότι έχει πολύ κόσμο. Μάλιστα. Υπάρχει πραγματικό ενδιαφέρον για όλα αυτά, για τα νεότερα σε αγροτικά μηχανήματα, αγροτικό εφόδιο κλπ. Ακούσαμε και άλλες γλώσσες εδώ, Βαλκάνιους, οι οποίοι έχουν έρθει εδώ γιατί ενδιαφέρονται για ό,τι νεότερο κυκλοφορεί στην αγρότικα. Δηλαδή, από ό,τι φαίνεται, χωρίς να έχουμε πλήρη εικόνα και ακριβή στοιχεία, υπάρχει και ενδιαφέρον διεθνές. Τώρα βέβαια αυτό είναι λίγο οξύμορο με όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Από τη μια βλέπω τα εκθέματα, τα γεωργικά μηχανήματα πίσω σου, τα τρακτέρ, τα οποία τα βλέπουμε στο χώρο εντός έκθεσης και τα βλέπουμε σε διάφορα σημεία ανά την ελληνική επικράτεια που έχουν στηθεί τα διάφορα αγροτικά μπλόκα, έτσι. Πάντω δεν ξέρω, Γιάννη, να υποθέσουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί προφανώς δεν είναι ούτε γιατροί, ούτε δημοσιογράφοι, ούτε άλλες επαγγελματικές ομάδες. Προφανώς είναι αγρότες. Υπάρχουν πολλοί. Ναι. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι ήρθαν εδώ πέρα για να δουν όλα τα νεότερα που κυκλοφορούν στο χώρο τους. Αυτό είναι λογικό. Το θέμα είναι ότι συνάμα πάρα πολύ είναι και στα μπλόκα. Δεν ξέρω τι να πω. Μάλιστα, ξέρεις, πάντως ναι, ναι. Αυτή η σύνδεση που έχουμε αυτή τη στιγμή μας μεταφέρει μια εικόνα πάρα πολύ ειρηνική, εν πάση περιπτώσει, και μια εικόνα που δεν θυμίζει τίποτα από τις εικόνες που παράλληλα βλέπουμε αυτή τη στιγμή και στους τηλεοπτικούς μας δέκτες από την χθεσινή ημέρα. Γιάννη, αυτό ήθελα να σου πω, ότι ερχόμενος κανείς διαβαίνοντας το κατόφλι των εγκαταστάσεων της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, ναι, και μπαίνοντας στην Αγρότικα 2006, δεν μπορεί να φανταστεί ότι χθες εδώ αυτή η έκθεση ήταν κανονικά υπό πολιορκία, σε κατάσταση πολιορκίας. Είναι μια πολύ ευχάριστη ηλιόλουστη ημέρα. Η θερμοκρασία είναι πολύ καλή, αντεθέσει με μερικές μέρες πριν, που είχε πολύ κρύο. Υπάρχουν πολλοί εκθέτες οι οποίοι αμέριοι διαβαίνουν, βλέπουν τα εκθέματα. Είναι μια κανονική μέρα μιας μεγάλης έκθεσης αγροτικών μηχανημάτων και εφοδίων. Μάλιστα. Και μπορεί να αντιληφθεί τίποτα δεν μαρτυρά το τι συνέβη χθες εδώ. Καμία και σχέση, μα καμία σχέση, εδώ, μα καμία σχέση. Για να πούμε και κάτι άλλο, πως ό,τι ήταν να γίνει σε ό,τι αφορά την αγρότικα από τους αγρότες, έγινε. Mm-hmm. Κατάφεραν να ματαιώσουν τα εγγένεια, έδωσαν το μήνυμά τους και δεν πρόκειται να δημιουργήσουν κανένα άλλο πρόβλημα σε ό,τι αφορά την ομαλή διεξαγωγή της έκθεσης Αγρότικα 2016. Μάλιστα. Το ρεπορτάζ από το χώρο της εκθέσεως Αγρότικα 2016 τρέχει. Θα σε ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλή δύναμη και σε εσένα και στον συνεργάτη σου, τον Γιώργο Δημητρίου, που βρίσκεστε εκεί από σήμερα νωρίς το πρωί. Θα έχουμε τη δυνατότητα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ακριβώς. Θα έχεις διαφορετική εικόνα μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες, ίσως και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.